Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, 5η 30 Αυγούστου σήμερα και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ionian Channel. Πρώτα η ασφάλειά σας. Ασφάλειες αυτοκινήτων τώρα από 96 ευρώ το εξάμηνο. Εμπιστευτείτε μας. Ασφάλειες Λιβάνι. Αφιερωμένο στα βήματα που έκαναν η Λευκάδα και η Κέρκυρα αναπτύσσοντας τη συνεργασία τους με το Ελληνοαυστραλιανό Επιμελητήριο, είναι το σημερινό πρωτοσέλιδο θέμα της ημέρας. Όπως επισημαίνεται, η Ζάκυνθος υστέρησε για ακόμη μία φορά, εφόσον δεν εκμεταλλεύτηκε τις δυνατότητες που της δόθηκαν προκειμένου να αναπτύξει συνεργασία με την Αυστραλία τόσο στην εξαγωγή εμπορευμάτων όσο και στον τουρισμό. Με ακανόνιστη λογική και με ελαφριά πηδηματάκια, αρχές της Ζακύνθου, Δήμος, Επιτροπή Τουρισμού, Δήμαρχος, Επιμελητήριο, τον περασμένο Φεβρουάριο παλινδρομούσαν μεταξύ στο να συμμετέχει η Ζάκυνθος στην Ιόνια δράση της Αυστραλίας ή όχι. Επειδή ήμασταν παρόντες, οι ιδιώτες που κλήθηκαν να συμμετέχουν άδικα περίμεναν να λάβουν το σύνθημα από τους εκπροσώπους τους. Εύκολα αντιλαμβάνεται κάποιος ότι έμπνευση, διάθεση, όραμα και στόχος δεν υπήρχε, ούτε υπάρχει. Να μείνουμε κυρίες και κύριοι στο ίδιο θέμα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Αντιπεριφερειάρχη Κέρκυρας, τον κύριο Χρήστο Σκούρτη. Κύριε Σκούρτη, καλό σας βράδυ από την Ζάκυνθο. Έχουμε ήδη αναφέρει ότι είχατε σημαντικές επαφές την προηγούμενη εβδομάδα με τον Διευθυντή του Ελληνοαυστραλιανού Επιμελητηρίου στα πλαίσια μιας καινούριας συνεργασίας που θα έχει και τουριστικά αλλά και εμπορικά ωφέλη για τα Ιόνια νησιά. Έχετε δίκιο. Είχαμε την χαρά να δεχτούμε την επίσκεψη του Προέδρου του Τμήματος Εμπορίου του Ελληνοαυστραλιανού Επιμελητηρίου, του κυρίου Γιώργου Λιόπουλου. Ο κύριος Λιόπουλος έχει την θέση αυτή στο Ελληνοαυστραλιανό Επιμελητήριο και συγχρόνως είναι ένας από τους κυριότερους εισαγωγείς ελληνικών προϊόντων στην Αυστραλία. Χωρίς συγκεκριμένη δέσμευση από την πλευρά του Υπουργείου Εσωτερικών για το καυτό ζήτημα των οικονομικών της τοπικής αυτοδιοίκησης, πραγματοποιήθηκε σήμερα η Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ. Υπό αυτές τις συνθήκες, ο Δήμαρχος Ζακυνθίων Στέλιος Μποζίκης δεσμεύτηκε ότι θα παραμείνει ο Δήμος ανοιχτός παρά τα προβλήματα, εφόσον, εάν κλείσει, αυτά είναι πολύ μεγαλύτερα. Τα έντονα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι όλης της χώρας αποτέλεσαν το μοναδικό θέμα συζήτησης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μελών της που διοργάνωσε η ΚΕΔΕ το πρωί της 5ης. Από τη Ζάκυνθο συμμετείχε ο Δήμαρχος Στέλιος Μποζίκης, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι ήδη 40 Δήμοι έχουν σταματήσει τη λειτουργία τους, ενώ στα πρόθυρα της κατάρρευσης βρίσκονται και άλλοι σε όλη τη χώρα. Ήδη 40 Δήμοι σε όλη τη χώρα έχουν κάνει πάυση πληρωμών, με ό,τι αποτελέσματα αυτό αρνητικά έχει και για τους υπαλλήλους του Δήμου και για την τοπική κοινωνία. Άλλοι Δήμοι επίσης είναι στα πρόθυρα του να κάνουν πάυση πληρωμών, να καταρρεύσουν. Και βεβαίως εξηγήσαμε σε όλους τους τόνους, στον Υπουργό Εσωτερικών τον κύριο Σιλιανίδη και σε όλους τους εκπροσώπους των κομμάτων, ότι τυχόν κατάρρευση των Δήμων, οι οποίοι κρατάνε σε ένα βαθμό την κοινωνική συνοχή με τις κοινωνικές υπηρεσίες, θα σημάνει την τελειωτική κατάρρευση της χώρας μας. Με μείωση της κίνησης που έφτασε ακόμη και το 30-40% ολοκληρώνονται οι θερινές εκπτώσεις στα εμπορικά καταστήματα του νησιού μας. Όπως τονίζουν οι έμποροι, τα προβλήματα που δημιουργούνται είναι πολύ μεγάλα, ενώ ο κόσμος έχει μεγάλα παράπονα λόγω της οικονομικής κρίσης. Η ολοκλήρωση και των φετινών θερινών εκπτώσεων δεν έφερε τα αναμενόμενα έσοδα για τους εμπόρους του νησιού που είδαν άλλο ένα καλοκαίρι να φεύγει, όντας χειρότερο από το προηγούμενο. Οι απόψεις διήστανται σε σχέση με το αν το καταναλωτικό κοινό ανταποκρίθηκε με βάση όμως τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, όμως όλοι συμφώνησαν ότι τα πράγματα δεν ήταν καθόλου εύκολα. Άλλωστε, τα ποσοστά των εκπτώσεων άγγιξαν σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και το 60%, χωρίς όμως το επιθυμητό για τους καταστηματάρχες αποτέλεσμα. Σχετικά βέβαια με άλλες χρονιές υπήρχε μια πτώση, αλλά μπορώ να πω ότι σε σχέση με την κρίση που βιώνει αυτό το χρονικό διάστημα η Ελλάδα, πήγαν μια χαρά. Να μείνουμε στο ίδιο θέμα, κυρίες και κύριοι. Καλεσμένη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας είναι η πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ζακύνθο, κυρία Λίγη Μπουζιάνου. Κυρία Μπουζιάνου, να σας καλησπέρισουμε. Καλησπέρα σας. Οι έμποροι του νησιού μας είναι μάλλον απεσιόδοξοι και δυσαρεστημένοι από το κλίμα των ημερών, σε ό,τι έχει να κάνει με τις εκπτώσεις, τις θερινές εκπτώσεις, οι οποίες ολοκληρώθηκαν. Ποια είναι η δική σας εκτίμηση? Οι εκπτώσεις ολοκληρώνονται αύριο ουσιαστικά. Η εκτίμηση είναι ότι είναι πεσμένες από πέρσι περίπου στο 25%. Δεν ξέρουμε και πανελλαδικά τι έχει γίνει, γιατί τώρα μαζεύω τα στοιχεία από την ΕΣΕ και από την Ομοσπονδία μας στην Πάτρα. Δεν δουλέψανε. Δουλέψανε περίπου 15 μέρες το πρώτο 15ήμερο του Αυγούστου.
επειδή είχαν έρθει και οι επισκέπτες μας οι Έλληνες. Στην 48ωρη απεργία που έχει προκηρύξει το σωματείο του συμμετέχουν και εργαζόμενοι του προγράμματος βοήθειας στο σπίτι του νησιού μας. Οι ίδιοι διεκδικούν την εξασφάλιση της συνέχειας του προγράμματος και την καταβολή των δεδουλευμένων τους. Σε 48ωρη απεργία την Πέμπτη και την Παρασκευή βρίσκονται οι εργαζόμενοι στα προγράμματα βοήθειας στο σπίτι στους δήμους όλης της χώρας, διαμαρτυρώμενοι για την κατάσταση που βιώνουν όντας απλήρωτοι για αρκετούς μήνες, αλλά και για την επιχειρούμενη κατάργηση των συγκεκριμένων δομών. Για τον λόγο αυτό άλλωστε προχώρησαν σε δυναμική κινητοποίηση στο Υπουργείο Εσωτερικών. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο στη Ζάκυνθο, το πρόβλημα είναι πανελλαδικά. Όλοι οι εργαζόμενοι είναι απλήρωτοι από ένα χρόνο έως και 6 μήνες το λιγότερο. Εδώ στη Ζάκυνθο είμαστε από τους τυχερούς, θα έλεγα, εντός εισαγωγικών, γιατί έχουμε πληρωθεί Γενάρη, Φλεβάρη και Μάρτη.